για την κεντροαριστερά. Το ξέρω. Και θα μπορούσαμε να είχαμε καμιά σχέση εμείς εκεί. Ναι. Αλλά ο κ. Σαββαδόπουλος έκρινε ότι θα έπρεπε να απευθυνθεί στο δικό μας το κίνημα με τον χαρακτηρισμό το κόμμα της βλακείας. Θα ήθελα να του πω ότι σκέφτηκα. Όχι, λαϊκισμού. Ανοησίας, δεν λαϊκισμού. Ναι, σαν νοησίας, δεν είχα λαϊκισμού. Ναι. Λοιπόν, το σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα έπρεπε να μπω και να παρέμβω για το κόμμα Χαμελέοντας που ξεκίνησε από αριστερά, πήγε και έγινε ένα νεοφιλελεύθερο μνημονιακό και κατέληξε τώρα να ψάχνεται για να δει αν είναι μεταξύ της ελιάς ή οτιδήποτε άλλου. Τον είχα αποκαλέσει, είχα πει ότι κάποτε ότι ήταν κόμμα τραβεστή. Αποσύρω εκείνο και λέω ότι είναι ένα κόμμα χαμελέων. Αλλά θα το συμβούλευα στην ηλικία που είναι και πολύ περισσότερο που θέλει να κάνει και πολιτική καριέρα να παίζει με ευπρεπείς όρους το πολιτικό παιχνίδι, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι με βάση τα όσα είπατε με επιβεβαιώνετε. Ορίστε. Λέω, με βάση τα όσα είπατε με επιβεβαιώνετε. Ότι είστε το κόμμα του λαϊκισμού. Και επιμένω ότι είστε το κόμμα του λαϊκισμού. Του δολαρίου, του λαϊκισμού. Δεν ξέρετε ποιοι είστε, ότι ήσασταν αριστεροί και γίνατε νεοφιλελεύθεροι μνημονιακοί. Εμείς με το κεφάλι ψηλά απορριβόμαστε εκεί όπου από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε και εσείς για τα ψηφαλάκια σας δεν ξέρετε τι πρέπει να είσαστε σήμερα. Προσωπούμε το πιο σοβαρό ιστορικό ρεύμα της χώρας αυτό της ανανοητικής αριστεράς, κύριε Πουή. Καριέρα σας, ξέρετε, αλλάζετε πολλά χρώματα. Οι χαμελέοντες νομίζω ότι μπορούν να σας δείξουν και πώς το κάνουν. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε Λόγαρτο, παρακαλώ. Τελειώστε.